μιλάμε για τα κέρματα στην καθημερινότητά μας, χρησιμοποιούμε εκφράσεις που παραπέμπουν σε κάτι μικρό, που δεν έχει σημαντική αξία. Τα κέρματα είναι από τη φύση τους πράγματι μικρά. Για παράδειγμα, το χρυσό νόμισμα με θέμα την αρχαία μεσίνη που φτιάξαμε φέτος στο ΙΕΤΑ έχει διάμετρο μόλις 14 χιλιοστά. Αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους με μια πρόκληση και όχι τη μόνη που έπρεπε να διαχειριστούμε φέτος στο νομισματοκοπείο. Πώς μπορεί σε μια τόσο μικρή επιφάνεια να χωρέσει ιστορία 2.500 χρόνων? Πώς να απεικονιστούν μάχες και νίκες που στάθηκαν καταλυτικές για την άνθηση του πολιτισμού της κλασικής Ελλάδας, ο οποίος αποτέλεσε τη βάση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού? Και όχι μόνο νίκες, αλλά και ήττες, που αναφέρονται σε όλα τα σχολικά βιβλία και διδάσκονται στις στρατιωτικές σχολές σε όλο τον κόσμο, ως παράδειγμα αυτοθυσίας, ηρωισμού και αυταπάρνησης. Σε εκδήλωση που συντώνησε ο υποδιευθυντής του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματείων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος, Μάρκος Κονταξόπουλος, παρουσία του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και της Προέδρου της Θημητικής Κοσμητείας του Επαιδιακού Έτους Θερμοπύλες Σαλαμίνα 2020, Μαριάννας Βαρδινογιάννη, παρουσιάστηκε το φετινό νομισματικό πρόγραμμα 2020. Το νομισματικό πρόγραμμα υλοποιείται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαμβάνει συλλεκτικά και αναμνηστικά νομίσματα εμπνευσμένα από σημαντικές επετείους του έτους έκδοσης, από την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, σημαντικές προσωπικότητες αλλά και τον φυσικό κόσμο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φετινού προγράμματος είναι η έκδοση και η κυκλοφορία νομισμάτων που τιμούν την επέτειο της συμπλήρωσης 2.500 ετών από τη μάχη των Θερμοπυλών και την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Το νόμισμα, ως καθιερωμένη συμφωνημένη μονάδα συναλλαγής, αποτελεί ελληνική επινόηση. Αν και τα πρώτα νομίσματα εμφανίστηκαν στο βασίλειο της Λυδίας και ήταν από ήλεκτρο, οι ελληνικές πόλεις της Ιωνίας ήταν εκείνες που υιοθέτησαν με ενθουσιασμό τη νέα πρακτική συναλλαγής και δημιούργησαν το νόμισμα με τη μορφή που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Το έτος 2020 αποτελεί ορόσημο για πλήστα όσα ιστορικά γεγονότα. Στα νομίσματα τιμώνται δύο επέτειοι της ελληνικής ιστορίας με παγκόσμια σημασία. 2.500 χρόνια από την ναυμαχία της Σαλαμίνας και τη μάχη των Θερμοπυλών. Το 2020 είναι και σημαντική επέτειος για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Φέτος τιμώνται τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στο ελληνικό κράτος, τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα 75 χρόνια παρουσίας του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, καθώς και 150 χρόνια από τη γέννηση του Έλληνα λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου. Το νομισματικό πρόγραμμα, με την εφετινή του έκδοση, αναδεικνύει το πνεύμα της αγωνιστικότητας και της θυσίας. Τιμά αξίες, όπως η εθνική ομοψυχία, η σύμπνοια, η πίστη, η συνέστηση της ελληνικής ταυτότητας. Κυρίες και κύριοι, από ιστορικής άποψης, η μάχη των Θερμοπυλών και η ναυμαχία της Σαλαμίνας, από κοινού με τη μάχη του Μαραθώνα, έκριναν εν πολλής την έκβαση των Μυδικών Πολέμων. Έκβαση η οποία σήμανε την επική νίκη των αμυνόμενων Ελλήνων έναντι των επιτιθέμενων Περσών και ταυτόχρονα τη νίκη της ελευθερίας και της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό και στον δογματισμό του περσικού δεσποτισμού. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει να γίνει στο νόμισμα που είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια ζωής και δράσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο μου έχει κάνει την τιμή να με συμπεριλαμβάνει στα μέλη ΔΕΠ. Υπογραμμίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου το νομισματικό μας πρόγραμμα να είναι κάθε φορά υψηλής ποιότητας. Με συγκινεί βαθιά η σκέψη πως η νομισματική τέχνη που ήκμασε στην αρχαία Ελλάδα και μέσα από αυτήν παραδόθηκε από γενιά σε γενιά ιστορία σπουδαίων μορφών, συμβολισμών, γεγονότων και έγινε ανεξάντλητο αγγιγμένο μελέτης, συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί μέσα από διάδοση αρχαίων ελληνικών αξιών, συμπυκνώνοντας 2.500 χρόνια πολιτιστικής μας κληρονομιάς.